Με βλέπετε και με ακούτε. Το πιο σημαντικό είναι με ακούτε. Έχει μια καθυστέρηση λίγο με τον ήχο, αλλά θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Ινστιτούτο και κυρίως ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα και την Έλενα για την πρόσκληση. Με πολύ μεγάλη χαρά σας μιλάω από το Παρίσι, το οποίο σήμερα είναι αρκετά συγκριτικά με άλλες φορές φωτεινό, σχεδόν ανοιξιάτικο, δεν θα έλεγα καλοκαιρινό σε καμία περίπτωση ωστόσο. Λοιπόν, επειδή η Κατερίνα έδωσε τη μεγάλη, τη γενική εικόνα όσον αφορά το 68, το λίγο πριν το 68 και το λίγο κατά τη διάρκεια του 68 και λίγο μετά το 68, η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά δεν μου μένει πάρα πολύς, δεν μου έχει πάρα πολλούς χρόνους για να αναλύσω. Δεν θα ήθελα ούτως ή άλλως να αναλύσω πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα πιο πολύ, η αλήθεια είναι αφενός να είμαι κοντά σας και να σας ακούσω και να κάνουμε μια ανταλλαγή in vivo. Δεν πειράζει, έχω πάρα πολλές αυτές τις δίκες, θα τα καταφέρουμε πιστεύω και από το Skype. Θα αφιερωθώ για αυτό το τέταρτο ή και 20 λεπτό, όσο τέλος πάντων μου αντιστοιχεί, στο κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών, στο MLF, Mouvement de Libération des Femmes, αναφέροντας ένα κομμάτι αρχικά για την προϊστορία του κινήματος εντός ολικών, το οποίο παρότι ξεκινάει από το 70, η γέννησή του ξεκινάει από πιο πριν και κυρίως από το 68. Θα συνεχίσω λίγο δίνοντας κάποιες πολύ μικρά στιγμιότυπα της εικόνας του MLF, δίνοντας ενδεχομένως και κάποια μικρά ανέκδοτα ή ανεκδότα, όπως λένε και οι Γάλλοι, όσον αφορά το κίνημα. Και θα τελειώσω με τις νίκες ή με τη νίκη του κινήματος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε ως τέτοιο, το 75 και το 83. Και θα τελειώσω ενδεχομένως, αν θέλετε ή θα μπορούσε να ακολουθήσει την κουβέντα, τι λένε σήμερα, αν λένε κάτι, αν έχετε όσα μπορεί, το αν λένε κάτι οι φεμινίστριες εκείνες της περίοδου ή τέλος πάντων όσες συμμετείχαν στο κίνημα, αφενός και αφετέρου όσες δεν συμμετείχαν, δεν ήθελαν και αν δεν ήθελαν γιατί δεν ήθελαν. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και μια επασχέλη, μια γέφυρα με το τι συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία και ειδικά μετά από τα σκάνδαλα με το ασέρνο σεξουέλ, με τις γιονό σεξουέλ και το καθεξής. Αυτό το κομμάτι το αφήνω για μετά, αν θέλετε να το συζητήσουμε στα πλαίσια της κουβέντας, αν υπάρχουν, αν σας ενδιαφέρει και αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ξεκινάω λοιπόν, αφενός μοιράζοντας το PowerPoint μου, το οποίο είναι... Voilà. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Όχι, είναι εντάξει. Όχι, δεν το βλέπουμε. Γιατί δεν σας ακούω, οπότε ελπίζω ότι δεν βλέπετε μαύρη εικόνα. Ναι. Ελπίζω. Ελπίζω να ακούτε. Και βλέπουμε και το PowerPoint. Γιατί έχω πραγματικά άγχος αν με ακούτε ή όχι. Εγώ δεν ακούω. Τι έγινε. Συνεχίζω. Τώρα, πριν λίγο βλέπαμε το PowerPoint, τώρα δεν το βλέπουμε. Πρέπει να κλείσει αυτό. Με ακούτε ταυτόχρονα, γιατί εγώ... Ναι, σ' ακούμε. Ωραία. Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέω. Ναι, μια χαρά. Πρέπει να κλείσει. Τέλειο. Κάνε, ωραία. Να κάνω μεγάλη εικόνα το PowerPoint. Αχα. Ωραία. Πρώτα, ως τίτλο είναι το γαλλικό κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών. Έχω επιλέξει την αφίσα, το La Beauté dans la rue. Είναι μια αφίσα ενδεικτική του 68, η οποία έρχεται από το Montpellier. Την έχουν φτιάξει στο École de Beaux-Arts στο Montpellier.
μεταξύ άλλων αφισών και αυτά τα ατελείε στη Σεκόλ Ντε Μποζά, στις σχολές καλών τεχνών, ήταν ατελείε popular, ατελείε δηλαδή τα οποία απευθύνονταν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και την επέλεξα σαν αφίσα, παρότι δεν έχει καμία σχέση με το MLF, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μπορούσα να βάλω το MLF. Τέλος πάντων, θα το πούμε πιο κάτω. Στις απαρχές λοιπόν του κινήματος ξεκινάμε, αν μπορούμε να πούμε, ξεκινάμε γιατί ξεκίνησε με μια intellectualisation, με κάτι το πιο intellectual αλλά και αρκετά original που ήταν το Deuxième Sexe, το δεύτερο φύλλο της Simone de Beauvoir και επίσης δίπλα ακριβώς έχω επιλέξει μια εικόνα που δείχνει άντρες γυναίκες σε group mixed κατά τη διάρκεια μιας συνέλευσης. Μάλλον νομίζω ότι όχι ακριβώς την έλευση είναι στη Σορβόνη, στην κατελημένη Σορβόνη που έχουν πανό και μιλάνε μεταξύ τους και νομίζω ότι κάνουν και ένα σκέτς άντρες γυναίκες. Αυτά για να πω όπως ανέφερε και η Κατερίνα ότι ήδη από το 67 και αργότερα στο 68 υπάρχει στη Σορβόνη μια ομάδα που λέγεται Feminism Masculin Avenir, το οποίο σημαίνει γυναικείο, ανδρικό ή γυναίκα, άνδρας και το μέλλον και λαμβάνουν χώρα οι συνελεύσεις τους στη Σορβόνη, στην κατελημένη Σορβόνη, λίγο πριν το κατά τη διάρκεια του 67 και το 68. Οπότε αυτές είναι κάποιες ενδείξεις που βέβαια ποτέ ένα κίνημα έχει σαπαρτήσει, αλλά ποτέ δεν θεωρούμε ότι μετά από το κίνημα ή από οποιασδήποτε επαρχία υπάρχει ένα κίνημα. Από εδώ μια ερώτηση. Ένα από τα βασικά συνθήματα λοιπόν του κινήματος MLF είναι ότι το προσωπικό είναι και πολιτικό. Είναι μια εικόνα και μια έννοια η οποία έρχεται από τις Αμερικανίδες, θα μας πούμε βέβαια μετά και η Έλενα, από τις Αμερικανίδες φεμινίστριες, το οποίο το κάνουν, το ενσωματώνουν και οι Ιταλίδες για να ξεκινήσουν τους αγώνες τους, γιατί θεωρούν ότι όντως το 68 είχε τη σημασία του για το φοιτητικό, για το εργατικό, για το κοινωνικό, για το οικονομικό, αλλά κάπου υπάρχει και μια αναγκαιότητα να συνεχίσουν αυτές οι πρώτες κουβέντες μεταξύ των γυναικών όσον αφορά το σώμα, όσον αφορά άλλες θεματικές που θα αναπτύξω σε λίγο. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα προσωπικό που γίνεται πολιτικό με την δημιουργία του συγκεκριμένου κινήματος. Και φτάνουμε στην δημιουργία του κινήματος με μια συμβολική κίνηση των φεμινιστριών, οι οποίες φαίνεται μια εικόνα από το ΙΝΑ που είναι για την γυναίκα. Υπάρχει κάποιος, το σύνθημα γίνει στην περίοδο είναι ότι υπάρχει κάποιος πιο γνωστός από τον άγνωστο στρατιώτη, είναι η γυναίκα του. Και βλέπουμε ένα μπουκέτο με λουλούδια, όπως πολλές φορές στους στρατιώτες τοποθετούμε τα μπουκέτα. Αυτή τη φορά οι φεμινίτες αποφάσισαν στις 26 Αυγούστου του 70 να καταθέσουν αυτό το μπουκέτο εις ένδειξη αναγνώρισης σε αυτή τη γυναίκα που άγνωσε τον στρατιώτη, που είναι πάντα πιο άγνωστη από τον στρατιώτη. Και επίσης το συγκεκριμένο και σαν σύνθημα, αλλά και το μπουκέτο το έχουν πάρει και για τις υπόλοιπες διαδηλώσεις. Να αναφέρω ότι εκείνη την περίοδο κάποιες από αυτές συνελήφθησαν, δεν ήταν δηλαδή απλά, σήμερα το λέμε και δεν έχει κάποιο κόστος για μας για να το αναφέρουμε, αλλά υπήρχε τέλος πάντων μια καταστολή, χωρίς να είναι καταστολή βίαιη εντελώς, αλλά υπήρχε μια καταστολή. Θέλω να πω ότι δεν έχει την ίδια χρειά που ακούγεται όπως ακούγεται σε εμάς σήμερα από απλά κάθε την ιστορία του κίνηματος. Συνεχίζω. Επίσης με το συγκεκριμένο κίνημα, το οποίο έχει νόημα να αναφέρουμε ότι ήταν ένα γκρουπ 3-4-5 γυναικών, οι οποίες όπως είπα είχαν ξεκινήσει ήδη να σκέφτονται το φεμινό μασκουλίνο αβενίρ, κατά τη διάρκεια του 69 το μετέτρεψαν σε φεμινισμό, φεμινισμό αξίσμα αξιόν, φεμινισμό μαξισμό αξιόν δράση. Οπότε μετά το 70 με αυτή την κίνηση στον άγνωστο, στη γυναίκα του άγνωστο στρατιώτη, αποφασίζουν να ιδέσουν το συγκεκριμένο κίνημα.
εμένα από τα βασικά τους συνθήματα μεταξύ άλλων, πολύ πιο πάντοτων, είναι το μη με ναι με λιμπεθερπά, ως να ως άψω. Ή ναι με λιμπεθερ προσωπικό. Μη με ελευθερώνεται ή μη με ελευθερώνεις, το αναλαμβάνω μόνοι μου. Από τα βασικά τους τώρα θα πω λίγο στο πιο... γιατί σε έδωσα κάποιες γενικές, έτσι, μια γενική εικόνα του κινήματος, στις απαρχές του κινήματος, έχουν πίσω από το μοθμό σαν μοθμό, πίσω από το κίνημα σαν κίνημα, υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις αρκετά έως για μένα ως Ελληνίδα που ήρθα εδώ και το ανακαλύπτω και ως Ελληνίδα, ως φοιτήτρια φεμινίστρια στην Ελλάδα το ανακάλυπτα, είναι ότι είχαν πολύ συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Ξεκινώντας από το δικαίωμα στην έκπτωση και την αντισύλληψη. Ή αν θέλετε από το δικαίωμα στην αντισύλληψη και στην έκπτωση. Υπήρχε δηλαδή ταυτόχρονα με την δημιουργία του MLF και ένα άλλο μουσμό, το οποίο ήταν μαζί με το MLF, εννοείται, τον μουσμό που la liberté de l'avortement et de la contraception, αντισύλληψης και έκπτωσης. Με βασική τους πορεία η μοντέλο σύλληψης είναι το σώμα, νίκη, όπως εδώ αναφέρει η Αφίσα, το συγκεκριμένο, ναι, το είπαμε και Αφίσα βέβαια, το Βαντγόλ, ότι μοκό έταμα το σώμα, νίκη, το σώμα πια γίνεται διεκδίκηση γυναικών, οι οποίες ως φεμινίστρες μιλάνε γι' αυτό και διεκδικούν την έκτρωση, την αντισύλληψη και ούτω καθεξής. Μέσα επίσης τις ίδιες τάσεις, τις μαρξιστικές, φεμινιστικές τάσεις, έχουμε τον μαρξισμό εννοείται σαν μια προβολή του σώματος και μια ιδιοποίηση του σώματος, αλλά διεκδικήσεις πιο έντονες μαρξιστικές όσον αφορά το δικαίωμα στο λόγο, το δικαίωμα στο λόγο στις αντεχθείς, στις εργάτριες, όχι μόνο διαδικτήτριες αλλά και εργάτριες, μια liberation de la parole, θέλοντας να πω ότι μια αναγκαιότητα στο να εκφραστούμε ως γυναίκες εργάτριες και όχι μόνο ως εργάτριες. Πηγαίνουν μαζί, έχω επιλέξει να βάλω πρώτα προβοκατόρικα ενδεχόμενος το φεμινισμός και μετά το μαρξισμός. Από την ομάδα επίσης από τις αρχές του 70 που λέγεται που ονομάζεται Ψυχαναλίθε Πολιτικ, Ψυχανάλυση και Πολιτική, με ψυχαναλήτριες, είμαι ψυχολόγ γενικότερα με ψυχαναλήτριες, αλλά όχι μόνο με φοιτήτριες ή μη ψυχαναλήτριες ή με όσες ασχολούνταν όχι μόνο δηλαδή σε μία εκτουέλ, αλλά πραγματικά με δουλειές όπως το δείχνει έλεγχο και εδώ είναι ένα βιβλίο που τώρα αυτό το χρόνο το έχουν ετοιμάσει για τα 50 χρόνια από το MLF. Όσον αφορά την ψυχανάλυση ως ψυχανάλυση, οι συγκεκριμένες ομάδες ήταν σαν να θέλετε όχι μόνο τάσεις ιδεολογικές εντός ολικών, αλλά και σαν υπομάδες σκέψης, ρεφλεξιών, υπομάδες σκέψης ή ομάδες, για να το βάλω ως υπό, χωρίς να είναι προτασμένο ότι είναι υπό, αλλά σαν ομάδες σκέψης που λειτουργούν και συνομιλούν μεταξύ τους στις ασαμβλίες των ΕΓΑΛ, δηλαδή στις γενικές συνελεύσεις των γυναικών. Μετά από την ψυχανάλυση, έχουμε επίσης ψυχανάλυση πολιτική, έχουμε το ληστιακό κίνημα, το οποίο θεπαχτεί, συμμετέχει δηλαδή στο μοσμό, στο κίνημα. Έχουμε το φεμινισμό και την οικολογία, που είναι μια επίσης τάση και μια ομάδα στο γενικό MLE. Μια αποθηκή και σημαντική στιγμή, όπως ανέφερε και η Κατερίνα, είναι το μανιφέστο των 343 γυναικών που έχουν κάνει έκτρωση. Το υπογράφουν πολύ διάσημες, όπως η Σιμόν ντε Μπουβουάρ εννοείται, όπως η Κατερίν Ντενεύ. Για όσους και όσους ενδιαφέρονται για το τι έχει γράψει η Κατερίν Ντενεύ σήμερα, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μετά, αν θέλετε. Το συγκεκριμένο μανιφέστο, όπως βλέπουμε, το υπογράφουν στον Βέιλ Οψερβατέρ, μια κοιλάδα αρκετά σημαντική για το γαλλικό κοινό και για τον τελεκτουέλ και για τη μεσαία τάξη. Το συγκεκριμένο, δεν έχω ξεχάσει, συγγνώμη, έχω ξεχάσει να βάλω την ημερομηνία,
εμφανίζεται τις 5, δεν ξέρω αν αναφέρεται κάτω, μου μιλάτε αυτό, δεν πειράζει, πρωτοεμφανίζεται τις 5 Απρίλη του 1971. Ναι, έχω αναφέρει εδώ κάποια νεότητα, πέστω για τα, των 343, θέλοντας να πω ότι το συγκεκριμένο κίνημα, πάνω που μπορεί να φαίνεται ένα κίνημα λίγο, λίγο φλού, λίγο περιέχει διάφορες πολιτικές τάσεις, περιέχει διάφορες γυναίκες, αναφέρω δεικτικά ότι ήταν, και γι' αυτό και έχει κατηγορηθεί, ότι ήταν αρκετά σκληρό και σκληροπυρηνικό στην αρχή, γιατί χρησιμοποιούσε σαν μέσο και διεκδίκησης, αλλά και σαν μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους, ομάδες non-mix, ομάδες δηλαδή που αποτελούνταν μόνο από γυναίκες. Κατέβηναν σίγουρα τα συγγνώμη, η Έλληνα έχει σίγουρα να μας πει περισσότερο όσον αφορά τις Αμερικανίδες, γιατί το συγκεκριμένο είναι η συγκεκριμένη μορφή δράσης όσον αφορά το φεμινισμό και όχι μόνο, είναι μια μορφή που την έχουν δανειστεί από το φεμινιστικό κίνημα το αγγλοσαξονικό και το αμερικάνικο. Για τις Γαλλίδες όμως η βασική τους διεκδίκηση και ο βασικός τους πυρήνας διεκδίκησης, πέρα από τα εργατικά, πέρα από τα εργασιακές συνθήκες, από την Ιντερνασιόν ντε λα Παρόλ, από το πώς παίρνουν το λόγο, ήταν μια βασική διεκδίκηση όσον αφορά την έκτρωση, το οποίο έχει, και για να το καταλάβουμε ως Ελληνίδες και Έλληνες, έχει να κάνει πάρα πολύ, γιατί χτυπάει πέρα από την έκτρωση ανέκτρωση και από το ότι ελεύθερα αποφασίζω πότε κάνω σερβέ, επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό έτσι λογών σύνθημα της εποχής, κάνω σερβέ, σύζευε, κάνω σερβέ, όταν θέλω, όποτε θέλω, που έχει να κάνει με το ότι θα γίνω μητέρα ή όχι, αλλά όποτε θέλω και όταν θέλω, είναι σημαντικό, ειδικά για την γαλλική κοινωνία, και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε ως Ελληνίδες και Έλληνες, γιατί χτυπάει πολύ σε κάθε πολίτη, στο που δεν το σκεφτόμαστε σε πρώτη σκέψη, να σκεφτόμαστε την Γαλλία και κυρίως να σκεφτόμαστε το Μάιο του 68, έχει να κάνει με το ότι είναι μια κοινωνία, πέρα ότι είναι συντηρητική και καθολική. Είναι πραγματικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι είναι καθολική και ως εκ τούτου το να υιοθετηθεί ένας νόμος ή το να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου και κυρίως το δικαίωμά σου στην έκτρωση, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά radical, είναι εξυγέλευτο. Συνεχίζω γιατί θα επανέλθω στο τέλος για να πω που οδήγησαν και αν οδήγησαν σε κάποιες νίκες, αν οδήγησε το κίνημα σε κάποιες νίκες. Έναν φεμινιστικό τύπο, κάποια παραδείγματα εκείνης της εποχής για όσους είναι γαλλομαθείς φύσης, το κίνημα από τα πρώτα του, πέρα από τα συνθήματα και τα τραγούδια επίσης, αλλά δυστυχώς εδώ δεν έχουμε χρόνο να σας δείξω, να ακούσετε κάποια τραγούδια, είναι η ιδιαίτερη τύπη στα περιοδικά τους, το Tuxon Bull, το οποίο σημαίνει ότι το Tuxon είναι αυτό που καθαρίζουμε, πώς το λέμε, το Vetex, το Vetex που καίει, το Vetex που καίει, το Partizan που είναι επίσης ένας όρος πιο συγκεκριμένος, έχει σημασία βέβαια το συγκεκριμένο περιοδικό γιατί είναι Liberation des Femmes, απαραίτητος των γυναικών, ανέζευο, το οποίο σημαίνει ότι πραγματικά κάνουν και το βλέπουν ότι είναι αρχές Ζουηγέ, Οκτώβρο του 70. Ανέζευο, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει μια γραμμή, μια οχυρογραμμή, μια επομένως rupture με ό,τι υπήρχε πριν, δηλαδή ό,τι και αν ήταν αυτό πριν, πια ξεκινάμε από το κάνουμε tabula rasa και ξεκινάμε από το μηδέν. Θέλοντας να δείξει ότι παρότι εμείς σήμερα ως ερευνήτριες μπορούμε να πούμε ότι είναι το δεύτερο κίνημα και με το συγκεκριμένο κίνημα, με το MLF ξεκινάει το δεύτερο κίνημα του φεμινισμού, εδώ βλέπουμε ότι για εκείνες, εκείνη την περίοδο είναι ανέσαιχο, ξεκινάμε από το μηδέν και πάμε. Και επίσης ποτέ με το ξομπούλ, έτσι λίγο μια διάσταση πιο ψυχεδελική, με εικόνες, και επίσης δύο άλλες περιοδικά, το ίδιο περιοδικό αλλά και ένα άλλο βιβλίο που δείχνει λίγο μια διάσταση πιο ψυχεδελική, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, πρώτη νίκη, φτάνω προς το τέλος.
και συζητάμε, ξανασυζητάμε μετά αν έχετε ερωτήσεις. Όσον αφορά μια πρώτη νίκη λοιπόν, μπορούμε να πούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε για νίκες, και αν αυτή επιτρέπεται να μιλήσουμε για νίκες, μια πρώτη νίκη θεωρούνταν από τις ίδιες και από τους ίδιους τις φεμινίστες και τους φεμινιστές, ο νόμος του 1995, ο Λουά Βέιγ, της Σιμών Βέιγ, για την εθελοντική διακοπή της εγκυμοσύνης. Εθελοντική γιατί έκανα την άμεση μετάφραση του όρου από τα γαλλικά, όπου πια θεωρείται δικαίωμα της κάθε μίας να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έκανε πολεμικό, όπως λένε και οι Γάλλοι αυτό για το 1985, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας νόμος ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο, δεν πληρώνεις τίποτα. Κάποιο περίοδο πληρώνεις ελάχιστα κάτι για τα φάρμακά σου και τίποτα, αλλά είναι πραγματικά μια περίοδος όπου ξεκινάει δικαιωματικά πια η γυναίκα μπορεί να πάει στο νοσοκομείο και να ζητήσει εθελοντική διακοπή της εγκυμοσύνης, παίρνοντας και λαμβάνοντας είτε χάπι, αν είναι σε πρόωρη εγκυμοσύνη, είτε τη μέθοδο με την επέμβαση, με το χειρουργείο. Και είναι δωρεάν. Επιμένω πάρα πολύ στο δωρεάν, γιατί ήταν πραγματικά μια νίκη, για εμένα προσωπικά που το εξετάζω αποστεριόρια, αλλά μια νίκη του κινήματος το να είναι δωρεάν. Μια τέτοια νίκη, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια δεύτερη νίκη, είναι ο νόμος του 83 για την ισότητα, για την παριτέ, για την ισότητα όσον αφορά σε πολιτικό επίπεδο. Θέλοντας πω ότι σε πολιτικό επίπεδο να είναι 50-50, όσες γυναίκες αντιπροσωπεύονται, αν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες να αντιπροσωπεύονται περισσότερες γυναίκες, αν υπάρχουν περισσότεροι άντρες να αντιπροσωπεύονται περισσότεροι άντρες, αλλά όπως και να έχει να δημιουργηθεί μια ισότητα. Τελειώνω την παρουσίαση και έρχομαι ξανά σε εσάς, γιατί δεν ήθελα να βάλω και να σας δώσω άλλα στοιχεία όσον αφορά το μετά του κινήματος. Θέλω απλά να πω ότι το συγκεκριμένο κίνημα, πέραν ότι είχε πολύ και αντιμετώπισε πολύ μεγάλη κριτική διάσταση και από τις ίδιες τις φεμινίστριες που κάποιες συμμετείχαν, κάποιες έφυγαν όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής ή όχι των ανδρών, πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ζήτημα το πόσες συμμετείχαν και πόσοι στήριζαν, γιατί έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχουν και υπήρχαν άντρες φεμινιστές που μιλώνονταν ως φεμινιστές εκείνη την περίοδο. Και ένα τρίτο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι το στοιχείο όχι μόνο του Παρισιού, γιατί εδώ σας έδωσα την εικόνα, πραγματικά την πολύ κεντρική, την εικόνα από τα πάνω, αλλά δυστυχώς λόγω χρόνου και λόγω της κυρίας δεν θα μπορούσα να πω περισσότερα για τις γυναίκες και για τα κρούπτα συγκεκριμένα και τα Ασαμβλέα Γενεράλ στην Provence, στην περιφέρεια, που είναι πολύ σημαντικές για την κάθε νοικοκυρά που γίνεται πια, για την κάθε εργαζόμενη, για την κάθε ιδιαίτερη που γίνεται πια κεντρικής φύσης ζήτημα, το ότι είμαι ή δεν είμαι, έτσι, είναι πολύ σημαντικό το ότι πάει για τις Γαλλίες και για τις Γάλλες, το είμαι ή δεν είμαι φεμινίστρια, ήταν τότε, το ξαναβλέπουμε σε έναν βαθμό να ξαναγεννιέται ακόμα και σήμερα. Αυτά, πολύ σύντομα και πολύ περιεκτικά, ελπίζω να μην σας κούραζα. Θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε και ενδεχομένως να κάνουμε και να συζητήσουμε και για το σήμερα τι λένε και πόσα πράγματα, γιατί ανέφερε πολύ, πολύ σωστά η Κατερίνα Μπολιούρτα ότι υπάρχει έλλειψη πηγών. Δεν υπάρχει μόνο έλλειψη πηγών. Στη Γαλλία κάτι που εμείς στην Ελλάδα δεν το κάνουμε και δεν το αναφέρουμε, γράφουν πολύ. Πραγματικά όταν μιλάμε για εργασιών, γράφουν. Έχουν μια διάσταση να γράφουν τις διαλέξεις τους, να γράφουν τα βήματά τους, να τα εκδίδουν, αλλά να το διεκδικούν οι ίδιες. Αυτά. Οπότε, άμα θέλετε μετά να το συζητήσουμε και να μαγιάσουμε και επίσης για τον νόμο σήμερα, για τους γιολόνους, που είναι πολύ σημαντικός και δυστυχώς δεν τους θυμάει και δεν τους θυμάει και δεν μας θυμάει όλες μας καθόλου, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε είτε για το 18 είτε για το σήμερα, πώς βλέπουν επίσης οι ίδιες την ιστορία τους. Και μία μικρή μόνο σημείωση. Λείπει πολύ και νομίζω ότι λείπουν πολύ προσωπικές μαρτυρίες. Δηλαδή και εδώ τώρα στο δικό μας πάνελ είναι πάρα πολύ ωραίο που είμαστε και συζητάμε, αλλά νομίζω ότι θα είχε ένα νόημα να καλούσαμε Ελληνίδες που συμμετείχαν το 68. Μπορώ να αναφερθώ επίσης τι έκαναν κάποιες Ελληνίδες φοιτήτριες του 68, γιατί έχω κάποια μικρά αρχεία που δεν τα ξέρω γιατί δεν αποτελούσε μέρος της κουβέντας. Για τις Ελληνίδες φοιτήτριες εκείνης της περίοδου, για το αν συμμετείχαν ή αν
μονάδε συμμετείχαν για την σοκυφασιόν κατηγορήσεις, δηλαδή οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες, όπως και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, την περίοδο που στη Γαλλία το 1988 τι έκαναν σε φοιτητικό επίπεδο, μπορώ να σας μιλήσω σε αυτό. Όπως επίσης και σήμερα το να καλέσουμε φεμινίστριες και φεμινιστές εκείνες τις περιόδους να μας μιλήσουν, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά είναι μια ιδέα να τη σκεφτούμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.